8 Νοεμβρίου 1975. Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου. Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φλωρίνης. Υπάρχει Θεός. Θεός Δημιουργός του Παντός. Θεός Ποιητής Ουρανού και Γης. Θεός Ποιητής Ορατών και Οράτων. Αυτά διακηρύσσομαι όλοι οι χριστιανοί εις το σύμβολο της πίστεώς μας. Εξαφορμήσω όμως της σημερινής εορτής των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, θέλω να προσέξετε αυτό που ακούμε συχνά εδώ στην Εκκλησία, ότι ο Θεός είναι ποιητής ορατών και αοράτων. Τι θα πει ότι ο Θεός έφτιασε τα ορατά και αόρατα? Δύο κατηγορίες. Το μία κατηγορία τα ορατά, η άλλη κατηγορία τα αόρατα. Ποια είναι τα ορατά? Αυτά που βλέπει ο άνθρωπος. Πώς τα βλέπει? Με τον φυσικό οφθαλμό. Μόνο με τον φυσικό οφθαλμό, αλλά και με τον τεχνητό οφθαλμό που κατασκευάζει η επιστήμη. Ομιλώ για παραδείγματος. Πάρτε ένα ποτήρι νερό. Τι βλέπετε? Μόνο το νερό βλέπετε. Εάν πάρετε ένα μικροσκόπιο, Θεέ μου, Θεέ μου, όπως μες στη θάλασσα κολυμπούν εκατομμύρια ψάρια, έτσι σε ένα ποτήρι νερό κολυμπούν χιλιάδες εκατομμύρια μικροοργανισμοί που δεν τους βλέπουμε με το μάτι γυμνό, αλλά τους βλέπουμε με το μικροσκόπιο. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Κοιτάξτε τη νύχτα των ουρανών, γεμάτο σας. Μετρήσατε τα με το γυμνό σας, με το μάτι σας. 4, 5, 6 χιλιάδες το πολύ για ένα που έχει οξυδερκή όραση. Αλλά αν όμως κοιτάξουμε τον ουρανό με τηλεσκόπιο, τότε θα δούμε εκτός των αστέρων αυτών, των ορατών και άλλα όρατα, τα οποία δεν υποπίπτουν στον φυσικό οφθαλμό, αλλά υποπίπτουν στο τηλεσκόπιο. Τι θέλω να πω με τα αυτά? Ότι όπως χρησιμοποιούμε το μικροσκόπιο για να είδουμε τους μικροοργανισμούς εντός του ύδατος, όπως χρησιμοποιούμε το τηλεσκόπιο οι αστρονόμοι για να είδουν τους γαλαξίες και τα άπειρα άστρα που σπροβουλίζονται στον άπειρο, και ο τρόπος και η θρησκεία μας για να είδει τον αγώνα των κόσμων, διότι υπάρχει σπίσμα των μισθών, η σπίσμα των αθέων, υπάρχει αόρατος κόσμος. Πέρα από την ύπη, πέρα από τα ρηπτά, πέρα από τα φυτά, πέρα από τα ζώα, πέρα από τον άνθρωπο, ο οποίος είναι μείγμα ορατού και αόρατου κόσμου, υπάρχει αόρατος κόσμος. Ποιος μας το λέει? Έχω ανάγκη τηλεσκοπία. Και τηλεσκόπιο, το άγιο τηλεσκόπιο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ευρύνουμε το οπτικό μας πεδίο και να αντιληφθούμε τους κόσμους, τους οράτους, είναι η πίστη. Ποια πίστη? Η πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τι λέει σήμερα το Ευαγγέλιο? Βεβαιεί ο Χριστός κατ' των πλέον κατηγορηματικών τρόπων ότι πέραν του υλικού κόσμου υπάρχει πνευματικός κόσμος, υπάρχει αόρατος κόσμος, υπάρχουν πνεύματα. Δεν έχω βέβαια καιρό στα λίγα αυτά λεπτά της ώρας να εξαντλήσω το μέγα τούτο θέμα. Μέγα θέμα είναι η ύλη, αλλά πύρος μεγαλύτερο θέμα είναι το πνεύμα, και αν ο άνθρωπος είναι μέγα και υψηλό, πολύ περισσότερο τα πνεύματα. Και όπως οι άνθρωποι, άλλοι μεν εξ αυτών των ανθρώπων, άλλοι μεν είναι καλοί, όσοι κάνουν καλή χρήση της ελευθερίας των, άλλοι δεν είναι κακοί και διαστρωμένοι και κακούργοι και δροπόνοι, ούτω πως και τα πνεύματα ανωτέρα τάξης λογικών όντων, άειρα, εθέρια, όπως τα είδε ο Δάντης εις τον Παράδεισον εκεί, όλα αυτά τα πνεύματα αυτά διακρίνονται εις δύο κατηγορίες. Άλλα με πνεύματα είναι αγαθά και ονομάζονται άγγελοι και αρχάγγελοι, των οποίων κορυφαίος είναι ο Μιχαήλ και Γαβριήλ, των οποίων την ύμνη εορτάζουμε σήμερα, και άλλοι είναι πονηρά και διαστραμμένα και κακούργα όντα, εθέρια πνεύματα, τα οποία πτερυγίζουν μέσα εις τον σκοτεινό άδη. Κορυφαίος δε του σατανικού συγκροτήματος, του μεν αγγελικού συγκροτήματος είναι ο Μιχαήλ, του δε σατανικού συγκροτήματος είναι, όσοι από εσάς διαβάζετε γραφή, είναι ο Αιωσφόρος. Τι είναι ο Αιωσφόρος? Εάν ρωτήσετε έναν αστρονόμο, θα σας πει ο Αιωσφόρος, λέει το λαμπρό εκείνο άστρο, το οποίο ανατέλει πρώτης ανατολής του ηλίου, είναι λαμπρότατον αστέρι. Όπως λοιπόν στον ουρανό υπάρχει ο Αυγερινός, ο Αιωσφόρος, ο οποίος λάμπει ωραιότατα,
ουτοπόστη εις τον τρίτον ουρανόν, εις τον άλλον ουρανόν των πνευμάτων, έλαμπε λέγει ο Δάντης, ως άστρον φωτεινότατον, ως φόρος λαμπρότατος, έλαμπε ένας άγγελος, ένας αρχάγγελος, εισήσιν τάξιν και ανωτέρα ακόμη τάξιν από τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ και αυτός ονομάζεται Αιώς Φόρος. Αλλά ο Αιώς Φόρος έπεσε. Έπεσε ο Αιώς Φόρος, έπεσε ο Σατανάς, ημάρτησε ο άνθρωπος, ημάρτησε και ο άγγελος και ο αρχάγγελος. Και με αμαρτία του ανθρώπου είναι γνωστή. Η δε αμαρτία του Σατανά, του Αιώς Φόρου, ποια ήτο, μοιχεία, πορνεία, όχι. Και αυτά τα αμαρτήματα δεν κάνει ο διάβολος, διότι δεν έχει σώμα. Διότι το σώμα, διαμέσου του σώματος διαφράτονται αυτά. Λεκτός των αμαρτημάτων τα οποία διαφράττει ο άνθρωπος για του σώματος, υπάρχει ένα κορυφαίο αμάρτημα που είναι η πηγή, η αρχή και η ρίζα όλων των αμαρτημάτων. Συνήθως θεωρούμε τη μοιχεία και την πορνεία μέγιστα αμαρτήματα, και είναι μέγιστα αμαρτήματα. Αλλά πέραν από αυτά τα αμαρτήματα, εάν ρωτήσετε, το μεγαλύτερο εξ όλων των αμαρτημάτων, η πηγή όλων των κακών σε αιτιότητα ανθρώπινων είναι η περηφάνεια, είναι το ανθρώπινο εγώ. Δεν διέπραξε λοιπόν μοιχεία η πορνεία ο Αιώς Φόρος, αλλά διέπραξε η υπερηφάνεια. Τι υπερηφανεύτη, τι είπε? Είπε ότι θα στήσω τον θρόνο μου υπεράνω του θρόνου του ουρανού. Θα στήσω τον θρόνο μου υπεράνω των γαλαξιών, υπεράνω των αστέρων και θα κυριαρχήσω το σύμπαντα κόσμο. Θα γίνω Θεός ανώτερος του Θεού. Και το άμα έπεσε, λέγει. Και λέγει ο Χριστός, λέγει, είδον τον Σατανάν ως αστραφή πεσόντα εκ του ουρανού. Όπως πέφτει το αστροφολέκι από τόμος, κατά παρόμοιο τρόπο, από τον αψίδον του ουρανού, εκ του ουρανίου κόσμου, έπεσε ως Αιώς Φόρος και δημιούργησε το τάγμα. Το τάγμα των δαιμόνων των σκοτεινών δυνάμεων. Η στιγμή που έπεφτε, λέγουν οι πατέρες, η στιγμή εκείνη, τότε ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όταν συνώθη η επανάσταση αυτή εναντίον του Θεού, η ανταρσία εναντίον του Δημιουργού, όταν έγινε η ανταρσία αυτή και το ενθρύτων των Αγγέλων κατολίστησαν εις τον Άδη, η στιγμή εκείνη την τραγική της δόσεως εις τον ουρανό, η τραγική είναι η στιγμή εκείνη, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εσήμανε σε ένα γερμάνο και εσήμανε εις άλφινση αρχαγγελική, τι εσήμανε, θα ακούμε εδώ πέρα, τι ακούμε, το ακούμε εδώ πέρα, αλλά κάσμος διόχασε, ενώ έχει μεγάλη σημασία. Τραγική είναι η στιγμή που έπρεπε τα γενόνια και εσύ είτε το σύμπαν και τα άστρα, τότε ο Μιχαήλ είπε στο μεγαλό. Αυτό που ακούμε εδώ πέρα, από εκεί πέρα είναι παρόμενο. Από εκεί. Ότι πρέπει και εμείς να προσέξουμε. Μήπως πέσουμε κι εμείς όπως έπεσαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όπως έπεσε ο σπόρος και από ο σπόρος σκοτεινών άστρων της ημέρας έγινε σκοτεινών και απέσεων όλων των κόσμων του. Δεν θέλω να σας πω περισσότερο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι ο Σατανάς έπεσε, είναι η πρώτη πτώση. Πτώση η οποία προεκλήθη από την περηφάνεια. Αλλά υπάρχει και άλλη πτώση. Πτώση ακόμα χειροτέρα, πτώση την οποία υπέστη ο διάβολος όταν είδε ο Χριστός στον κόσμο. Πρώτο Χριστού, ο κόσμος από άκρο εις άκρο διαιτέλει υπό την επίρρεια των σκοτεινών δυνάμεων. Το θέμα είναι απέναντι. Δεν το λέγω εγώ. Διαβάστε ιστορικούς να δείτε ότι στον αρχαίο κόσμο ευασίλευε ο Σατανάς δια της μαγείας. Μέχρι σήμερα πάτε στην Αφρική, θα δείτε ότι οι μάγοι κυριαρχούν. Φοβερό πράγμα. Μέσα στα βάθη της Ασίας, όπου δεν έλαμψε ακόμα ο χριστιανισμός, η μαγεία έχει τεραστία κύρωση. Τώρα είναι τελευταίος και η μαγεία αρχίζει να έχει τεραστία διακλάδωση μέσα στην Αμερική, η οποία καταπλήττει, διαλύεται από σκοτεινά δυνάμεις και στην Αγγλία και παντού. Οι μάγοι οι οποίοι αγρεύουν. Συλλέγουν όχι μόνο μικρά και ασήμαντα πρόσωπα, αλλά και μεγάλους επιστήμονες και αυτός ακόμα ο Χίτλερ δεν έκανε πόλεμο μάχη εάν δεν συλλαμβάνεται τους μάγους του το οποίο είχε. Λοιπόν, μαγεία στον αρχαίο κόσμο ευασίλευε. Ευασίλευε η λατρεία, ευασίλευε η ασπρότης και η ελληνικότης. Ποιος κατέλησε το κράτος, το δαιμονικό κράτος, το πανίσχυρο των λατρικών κράτων, το οποίο ήταν ισχυρότερο των μεγάλων Αλεξάνδρων και των Κεσάρων και των άλλων ισχυρών ανθρώπων. Ποιος το κατέλησε, η φιλόσοφη, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, όχι. Η ιστορία ομολογεί ότι συνέτρεψε τα είδωνα των αρχαίων προγόνων μας, συνέτρεψε την λατρεία ο Κύριος ημώνος ο Χριστός, ο οποίος είναι ο νικητής των δαιμόνων. Ενίξε τον Σατανά εις την άνοιγμα. Στην έρημο πέρα του Ιορδάνου καταπολεμήσα στου χριστιανισμού τη ανθρώπινη φύση. Ενίσχυε τον Σατανά και τον Γολγοθάν, ότι ήρε νίκη περίλαπρο, τροπονόστο όπω λέει κάποιο στρατηγό. Εν στρατιωτική γλώσσα, το Γολγοθά υπήρξε το Βατερλό, όπω το Βατερλό υπήρξε ο τάφο του Ναπολέοντο, ούτω και ο Γολγοθά υπήρξε ο τάφο του Ιωφόρου.
και ανάστη ο Κύριος εκ νεκρών. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Πομεγίστη αλήθεια, ιστορική αλήθεια. Ανάστη εκ νεκρών. Τι πούμε, η νύχτα όσοι μένουμε, όσοι μένουμε τη νύχτα, οι όλοι που μένουμε, τι ακούμε, εκείνο τον περίπου ο Θεόν, όπως τα στρατεύματα μετά την νίκη, όσοι εξ ημών βρέθηκαν εις ωραίας νίκας του ελληνικού στρατού και ανέβαινε στα ψηλά μονά και φεάνησαν η μουσική του Τριάμβου, γνωρίζουν ότι έτσι ακριβώς όταν συνετρίβησε ο σατανικός κόσμος, τότε έπαιξε η πεάνα του ουρανού. Και τι είπαν, ανέστη Χριστός, ανέστη Χριστός και με αυτό πέσει δαίμονα. Ανέστη Χριστός και έπαιξε με δαίμονα. Αυτό είναι ο θρίαμβο. Και αυτό το θρίαμβο, ο νικητής του Τριάμβου, ο Χριστός. Αυτή την ίδια δύναμη και δίνει στον κάθε παιδί του, στον κάθε Χριστέο πιστεύει και λέει θα σας δώσω δύναμη να πατήσετε επάνω σε φίδια και επάνω σε σκορπιούς. Ποιος μπορεί να πατήσει επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να μην κεντεθεί από τα φίδια? Εγώ ποια είναι τα φίδια, η σκοτεινή δυνάμη. Ποια είναι τη σκορπή, οι δόλοι άνθρωποι, οι σκοτεινοί άνθρωποι, οι οποίοι παραμοιάζονται με την εικόνα του σκορπιού. Προτιμότερο να σε δαγκώσει σκορπιό ή να σε δαγκώσει άνθρωπο, δολοφόνο, οικοπάντη και δαιμονέ, και προτιμότερο να σε δαγκώσει γλώσσα, όχι άλλο, να σε δαγκώσει γλώσσα απεσίου την ως ανθρώπου. Τα τρία είναι αθώα μπροστά στην τριώδη και σατανική ύπαρξη. Ότι ο άνθρωπο γίνεται σατανά, ακολουθούν τα έργα του διαβόλου. Ναι, θα μου πείτε, νικητή ο Χριστό. Νικητή Χριστό, νικά και τριαμβεύει στον κόσμο. Μάλιστα, παρασύμα θα μου πείτε, δέστε. Ρίξε ένα βλέμμα, γιατί είσαι τόσο αισιόδοξο, ρίξε ένα βλέμμα στην γη. Εάν είναι το δυνατόν να δούμε το πρόσωπο τη γη, θα είδαμε ότι από άκρη άκρων, ανατολή και δύση, βορρά και νότο, από άκρη λευκή, άσπρη, κόκκινη όλων των χρωμάτων και ιδεολογιών, κατά πάθο, όπω είπε ένα μεγάλο ιστορικό τη Αγγλία, ο οποίο προηγουμένω αναφέρεται, κατά πάθο, πίσω από όλα, είναι σατανοκρατήτε. Σκοτεινέ δυνάμει κυβερνούν τον ολόκληρο τον πρόσωπο. Η εσφρότηση, η μοιχεία, η πορνεία, ο πασεξουαλισμός, τα εσφράτε άματα και ακούσματα, η κλοπή, η απάτη, ο πόνος, η δολοφονία, προπατός, δε κορυφαίων, εγώ αμάρτημα της ανθρωπότητας, την εσφράν διπλωματία. Την εσφράν διπλωματία, η οποία παίζει ζωζάρια στα μικρά ολόκληρα έθνη, η οποία νίκαγε σε επιστήμη το ψεύδο και την απάτη, ψεύδει δε αστείο διάβολο. Αυτή λοιπόν η αισχρά διπλωματία είναι σημείο των καιρών μέσα μια φορά. Πολλοί δε προφητεύουν ότι μετά εκεί, από ώρα σε ώρα, δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου ρητορικών, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η ειρήνη της ανθρωπότητας κρέμεται από μια κλωστή. Κόπηκε η κλωστή, θα πέσαμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή μάλλον στον τέταρτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είπε ο Τσοτσενίδη, ο μέγας φιλόσοφος και ο λόγος της Ρωσίας. Λοιπόν, θα φτάσουμε στον κάτω και εκεί στα νάπη πλέον. Συνδυνάμεθα να πούμε αντιστάθω ότι ο κόσμος σατανοκρατείται. Δυνάμεθα να είπαμε αντιστάθω ότι ο κόσμος σατανοκρατείται. Λέγω γιατί τη φορά. Δυνάμεθα είπα αντιστάθω ότι ο κόσμος σατανοκρατείται και μία μικρά έκταση γη. Μικρό και ποσοστό ανθρωπότητα δεν τελεί κάτω από την εμπειρία του κυρίου μα του Χριστού. Απεσιόδοξο είσαι. Όχι. Υπάρχουν και τα αισιόδοξα σημεία. Και τα αισιόδοξα σημεία δεικνύουν ότι στον κόσμο ολόκληρο πάλι γίνεται. Ολόκληρος ιστορία όπως είπε ο Γκέτε δεν είναι τίποτε άλλο. Ολόκληρος ιστορία. Διαβάστε την ιστορία παρακαλώ. Είναι μια πάλι. Μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ πίστεως και απιστίας, μεταξύ αληθείας και ψεύδου. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Με διαφόρους μάχες. Στην εποχή μας υπάρχει ο Χριστός. Τον ενίσχυσε ο Μάρτης. Το νίκησε ο Φρόιντ, το νίκησε ο Νίτσε, το νίκησε ο διάφορο. Αυτή η σήμερα διαβεύουν και δικούν σε όλο τον κόσμο είναι μειοψηφία των χριστιανών κοινωνίων. Αλλά να αρχίσει ο τέχνη του Θεού. Όσοι πιστεύετε στον Χριστό, ότι είναι υπεράνω ο Νίτσε, υπεράνω ο Μάρξ, υπεράνω ο Ιδεολογιών, όσοι πιστεύουν ότι ο Χριστό αποτελεί το ανώτατο ιδανικό τη ανθρωπότητα, όσοι πιστεύουν ότι ο Χριστό ανέστη και διόγκωσε και κατενίξε το δυνάμει του σκότου, όσοι πιστεύουν τώρα καλώ, τώρα μεταφόβου, όρθιοι τη επάνωση. Και αισιόδοξα σημεία υπάρχουν πολλά. Ένα αισιόδοξο σημείο, γεγονός, που ενισχύουν την πίστη μας, ο τελικός θα νικήσει το φως και η αλήθεια και η δικαιοσύνη και η ελευθερία εναντίον των γεγονός το ορτάζουμε σήμερα. Ποιο το γεγονός, είναι το γεγονός, το ευχάριστο γεγονός και το πρόσωπο. Πάτε μακριά, δεν πάτε μακριά, προ 63, προ 60, προ 65 χρόνια. Τι είπε η Μακεδονία, απάνω από τα Σκόπια μέχρι τις Αλτάζες. Και από τις Αλτάζες μέχρι του Ολύμπου εκκυμάτιζε η σημαία του διαβόλου. Διότι όντως η σημαία του διαβόλου είναι. Η μισά ύπαρξη εκκυμάτιζε. Σημαία βαρβαρότητος, σημαία σκότου, σημαία αυτή. Τρόμος και φόβος. Σέρβοι, Βούλγαροι, Έλληνες, όλοι οι Αλβανοί, Μαυροβούνοι, έπρεμον
και ολόκληρο τη Ευρώπη. Πανίσχυρο ήταν τότε. Ήταν πανίσχυρο. Δεν μπορούσαν να διαλύσουν τα κανόνια τη Ιταλία, ούτε τη Αγγλία, ούτε και εξαφίστημα. Αυτή έγινε ο κανονικό πόλεμο. Κι όμω η μικρή λαή, η μικρή λαή, μικρό λαό τη Ελλάδο, ο μικρό λαό τη Βουλγαρία, ο μικρό λαό τη Σερβία, ο μικρό λαό του Ομολονίου, ο ρωικό λαό του Ομολονίου, που είναι δούλο δυστυχώ, ο μικρό του λαό, όλοι αυτοί οι λαοί με το σημείο του Σταυρού. Και τα σημαία τους εκατενώς επολέμησαν το μεγάλο θηρίο, τον Γκολιάθ αυτό, τον Λιέον αυτό του Βαλκανίου και το σκύπησαν. Και τέτοια Άγια μέρα, τέτοια Άγια ημέρα, σημαντική ημέρα, άγγελοι και αρχάγγελοι μπήκαν μες στην πόλη. Άγγελοι και αρχάγγελοι μπήκαν μες στην πόλη, μάλιστα, άγγελοι και αρχάγγελοι μπήκαν μες στην πόλη. Μπήκανε σημαντική ημέρα των Αγίων, των ταξιαρχών που εορτάζει σήμα στους Αγίους Αγγέλους, άγγελοι και αρχάγγελοι, έλθαν και άγγελοι, έγινε σε αξιωματικοί στρατιώτε, στερωτοί ως αετοί, ήταν και ελευθέρωσαν την πόλη και η πόλη στην Ελευθέρα και δυνάματα λοιπόν, αποβλέποντες το μεγάλο αυτό γεγονός ελευθερώσεις της πόλης, δεν είχαμε κι εμείς. Είδαν τον Σατανάν, είδαν την ημισέλινον, αλλάζω λίγο τον λόγο, γιατί Σατανάν λέγω ημισέλινον, είδαν τον Σατανάν την ημισέλινον, πως αστραφή πεσόν, πεσούσαν, και ούτω δόξα και ευχαριστία να πέφουμε σήμερα επί του ευχαρίστου αυτό γεγονότη ότι ο μικρός στρατός της πατρίδας μας ηλευθέρωσε την γωνία αυτή η οποία ήτο είναι και θα είναι εις αιώνας αιώνα φρυγική. Αμήν. 18 Ιανουαρίου 1976 ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος του Λεμαίδος. Βρισκόμεθα ευσεβές εκκλησίες στον πρώτο μήνα του έτου. Βρισκόμεθα στο μέσο του μηνός. Ο δε μήνας αυτός ο Ιανουάριος ονομάζεται μήνας των πατέρων. Γιατί ονομάζεται μήνας των πατέρων? Διότι στο μήνα αυτόν από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Ιανουαρίου εορτάζουν πατέρες. Αρχή ο Μέγας Βασίλειος, τέλος του μηνός οι τρεις μεγάλες ιερά. Πατέρες δε ονομάζονται όχι εκείνοι που εγέννησαν φυσικά παιδιά, γιατί για γεννήσει κανείς φυσικά παιδιά δεν είναι και δύσκολο πράγμα. Και τα λιοντάρια γεννούνε και οι λύκοι γεννούνε και οι αρκούδες γεννούνε και είναι παγκόσμιος βιολογικός νόμος η επιγέννηση φυσικών όντων. Πατέρες ονομάστησαν διότι εγέννησαν πνευματικά παιδιά. Πατέρες ονομάστησαν διότι με την ζωή τους, με το Άγιο παράδειγμά τους, με τους αγώνας τους οποίους διεξήγαγαν, με τα σοφά συγγραμματά τους ενάμπριναν τον κόσμο, εστόλισαν των πνευματικών ουρανών. Πνευματικός δε ουρανός είναι η Εκκλησία. Ωραίον είναι τη νύχτα να βλέπεις τα άστρα του ουρανού, αλλά πιο ωραίο είναι, εάν έχεις μάτια, να βλέπεις τον πνευματικό ουρανό. Πνευματικός δε ουρανός είναι η Εκκλησία μας. Ήλιος είναι ο Χριστός. Σελήνη πανσέλινος είναι η Παναγία μας. Αστέρες πολύποτοι είναι οι Άγιοι. Αλλά όπως αστέρι από αστέρι διαφέρει, κι άλλα αστέρια είναι λαμπρότερα κι άλλα λιγότερα, κατά παρόμοιον τρόπον και στην Εκκλησία Άγιος από Άγιος διαφέρει. Αστήρ αστέρος διαφέρει τη δόξη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και σήμερα λοιπόν στο μήνα αυτόν έχουμε αστερισμόν, πολλά αστέρια μαζί. Αστέρι πρώτον είναι ο Μέγας Βασίλειος, αστέρι δεύτερον ο Γρηγόριος Ονήσης, τρίτον ο Εφραίμος Ήρος, τέταρτον ο Άγιος Αντώνιος, του οποίου την ήμινε εορτάσαμε χθες, αύριον η μνήμη του Μάρκου του Ευγενικού, μετά αύριο την άλλη Κυριακή Γρηγορίου του Θεολόγου και τέλος των τριών μεγάλων ιεραρχών. Αλλά μέσα στο μέσο του αστερισμού, αστέρι πρώτου μεγέθους, εκτάκτου λαμπρόητος, είναι ο Μέγας Αθανάσιος, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάζαμε σήμερα, αγαπητοί. Και φέτος η εορτή του συμπίπτει Κυριακή.
και δι' αυτόν θα παραλείψουμε και Απόστολων και Ευαγγέλιων και θα μου επιτρέψετε αγαπητοί μου να είπαμε λίγα λόγια γύρω από την εορτή αυτήν του Μεγάλου Αθανασίου. Θα τολμήσουμε να ομιλήσουμε για το Μέγαν Αθανάσιο. Λέγω θα τολμήσουμε διότι δεν είναι εύκολο κανείς να περιγράψει, να εξιστορήσει και να επενέσει τα ροϊκά κατορθώματα του Μεγάλου Αθανασίου. Εις τη σειρά των ηρώων του χριστιανισμού πρώτος έρχεται ο Παύλος. Δεύτερος μετά τον Παύλο έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Παύλος κορυφαίος των Αποστόλων, ο Αθανάσιος κορυφαίος των διδασκάλων και πατέρων της Εκκλησίας, πατήρ πατέρων ονομάζεται. Εγεννήθη ο Μέγας Αθανάσιος στα τέλη του 3ου αιώνα. Εγεννήθη στην Αλεξάνδρεια που ήταν κέντρο επιστήμης και φιλοσοφίας. Από μικρός έδειξε ότι θα γίνει μεγάλος. Από μικρός είχε κλείσει στα γράμματα, αλλά περισσότερο είχε κλείσει στην Εκκλησία. Εσύχναζε τακτικά στην Εκκλησία, εβοήθη τους ιερείς ή μάλλον ήξερε περισσότερα στη μικρά ηλικία που ήταν, ήξερε περισσότερο από τους ιερείς. Λέγεται ότι παίζοντας κάποτε ο μικρός Αθανάσιος εβάπτισε ένα μικρό παιδί. Το εβάπτισε με τόση τελειότητα ώστε ο Πατριάρχης, ο οποίος τον κοίταζε από το παράθυρο της Μητροπόλεως του Πατριαρχείου, εθαύμασε και ενέκρινε το βάπτισμα του μικρού εκείνου που έγινε από τον μικρό Αθανάσιο ως τέλειον, ως έγκυρο βάπτισμα. Προσελήφθη στην αυλή του Πατριάρχη. Έμαθε γράμματα, εσπούδασε στα σχολεία, αλλά εσπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο που είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πανεπιστήμια. Και ποιος, σε ρωτώ, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου? Δεν είναι τα πανεπιστήμια αυτά που γνωρίζουμε, που σε ολίγον θα γεμίσει ελάχιστα πανεπιστήμια και η επιστήμη θα εξευτελιστεί αφαντάστατα. Πανεπιστήμιον στο οποίο εσπούδασε ο Μέγας Αθανάσιος, ας μη παραξενευτεί κανείς. Πανεπιστήμιον είναι ιέρημος. Ιέρημος, ναι ιέρημος. Μακράν από τους ανθρώπους. Μακράν από τα ανθρώπινα πάθη. Μακράν από την βαβέλ της κοινωνίας. Μακράν από την διαφορά. Εις την έρημον. Εκεί εμαθήτευσε και διδάχθη τα ύψιστα μαθήματα ο Μέγας Αθανάσιος. Στην έρημον ο προφήτης Ηλίας, στην έρημον ο Ιωάννης ο πρόδρομος, στην έρημον ο Χριστός, στην έρημον τα μεγάλα και ισχυρά πνεύματα. Μακαρία η ζωή της ερημικής θεϊκού έρωτη φτερουμένης ψάγει η εκκλησία μας. Το πανεπιστήμιο της ερήμου κατέφυγε ο Μέγας Αθανάσιος. Τρία δε βιβλία εδιάβασε που εμείς δεν τα διαβάζουμε. Και εφόσον δεν διαβάζουμε τα τρία αυτά βιβλία, θα παραμένουμε μακράν της αληθείας του Θεού. Το πρώτο βιβλίο, ποιο είναι? Ο εαυτός μας είναι. Το γνώθεις αυτό. Σκοτάδι έχουμε ως προς τον εαυτό μας, αδελφοί. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Διατηρούμε εν αγνία του εαυτού μας. Γνωρίζουμε τα φεγγάρια, τα αστέρια, τα επιστήμας, τον εαυτό μας αγνοούμε. Το δεύτερο βιβλίο που εμελέτησε στην έρημο, ο Μέγας Αθανάσιος ή του υφήσεις, τα δημιουργήματα του Θεού, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, που όλα διδάσκουν την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγαθότητα του Θεού. Και το τρίτο βιβλίο, που δεν τα πιάνουμε στα χέρια, μπορούμε να τον ακούμε εδώ, το ακούμε και αυτή την ώρα χασμουριούμε όταν το ακούμε, είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Την έμαθε απ' έξω ο Μέγας Αθανάσιος, μελετώντας άλλοτε με τον εαυτό του, άλλοτε ρίπτοντας βλέμμα εις τον ουρανό και δοξάζοντας τον Δημιουργό, άλλοτε κοιτάζοντας τους ποταμούς και τα σβήνα και τα ερπετά και τα ζώα και δοξάζοντας τον Θεό, κι άλλοτε μελετών μέσα στην Αγία Γραφή.
και έγινε διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Είχε δε ως διδάσκαλον στην πρακτική του ζωή τον Μέγαν Αντώνιο. Πολλούς μαθητάς είχε ο Μέγας Αντώνιος, αλλά ο λαμπρότερος μαθητής του ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Ούτω πως ετοιμάστη για τον μεγάλο αγώνα ο Μέγας Αθανάσιος. Η ιστορία, αγαπητοί μου, διδάσκει ότι σε κρίσιμες στιγμές, και υπάρχουν κρίσιμες στιγμές στην ιστορία του κόσμου, όταν κρίσιμες στιγμές και ένα έθνος κινδυνεύει, εάν το αγαπά το έθνος αυτό, επαναλαμβάνω, ο Θεός, προσέξτε τι λέγω, ότι η ιστορία διδάσκει ότι σε κρίσιμες στιγμές, όταν κινδυνεύει ένα έθνος, εάν το αγαπάει ο Θεός το έθνος αυτόν, αναδεικνύει ένα μεγάλο άνδρα. Και ο μεγάλος άνδρας παίρνει το έθνος κάτω από τον Άδη και τον υψώνει μέχρι τα άστρα. Εάν ήθελα να πτύξω τον λόγο αυτών ή τον μακρός, θα σας έδειχνα στην ιστορία του ελληνικού έθνος ότι σε στιγμές που Ελλάς εφέρετο να καταποντίζεται, ανέδειξε μεγάλος άνδρας οι οποίοι την ύψωσαν μέχρι τον ουρανό. Ένας μεγάλος άνδρας είναι ευεργεσία του έθνος. Αλίμονος στα έθνη, αλίμονος στα έθνη που έπαυσαν να γεννούν μεγάλους άνδρας. Είναι κατάλογα. Και όλοι οι άνδρες και οι μεγάλοι άνδρες δεν γεννούνται κάθε μέρα. Μέσα στα 100 χρόνια, μέσα στα 200 χρόνια, μέσα στα 300 χρόνια αναδεικνύονται και οι άνδρες οι οποίοι σώζουν και ευεργετούν και δοξάζουν τα έθνη. Κι αν ο Θεός αναδεικνύει μεγάλους άνδρας για τα έθνη που αγαπά, πολύ περισσότερο ο Θεός αναδεικνύει άνδρας μεγάλος για τον εκλεκτόν του λαών. Ο δε εκλεκτός του λαός είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός την ίδρυσε, αυτός την επότισε με το αίμα του. Αυτός ο θεάνθρωπος ανέδειξε λοιπόν και προετοίμασε τον Μέγαν Αθανάσιον, διότι πράγματι ήταν κρίσιμες οι στιγμές για την Εκκλησία του Χριστού. Παρουσιάστη κίνδυνο. Ποιος κίνδυνος? Κίνδυνος όχι εξωτερικός, όχι από τους απίστους χειδωλολάτρας, αλλά κίνδυνος εσωτερικός, κίνδυνος μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας, και ο εσωτερικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από τον εξωτερικό. Ευκολότερο μπορεί να πέσουμε με εσωτερική έρευνα παρά να πέσουμε από εισβολή βαρβάρων εθνών. Εκκινδύνευε λοιπόν η Εκκλησία εσωτερικός, εκκινδύνευε από ποιο? Από ένα ιερέα, όχι ιερέα τυχαίο, ιερέα μορφωμένων, ιερέα επιστήμονα, ιερέα ασκητήν, ιερέα αλάν. Ο ιερέας αυτός, ο Άριος, είχε μία κακία, εωσφορική κακία. Η δε εωσφορική κακία είναι η περηφάνεια. Όπως λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν υπάρχει άλλο αμάρτημα μεγαλύτερο από την υπερηφάνεια. Και από την πορνεία, και από την μοιχεία, και από τα άλλα αμαρτήματα, κορυφαίο αμάρτημα είναι η περηφάνεια. Όταν βλέπεις υπερήφανον άνθρωπο, σαν να βλέπεις διάβολο. Και όταν βλέπεις ταπεινόν άνθρωπο, σαν να βλέπεις άγγελο. Και υπερήφανος ήταν ο Άριος. Και νόμισε με το μυαλουδάκι του ότι θα λύσει το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν μπόρεσε το μυαλουδάκι, το μυαλό του Αρίου, να λύσει το μέγα το μυστήριο. Πώς τρία πρόσωπα αποτελούν μία τριάδα? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αγία Τριάς ελέγχει τον κόσμο αυτό. Δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Με το μικρό του μυαλό, είναι ποτέ δυνατόν ένα ποτάμι, είναι ποτέ δυνατόν ένας αλιάκωνας, είναι ποτέ δυνατόν ένας αλιάκωνας να χωρέσει ένα ποτήρι νερό, είναι δυνατόν μια θάλασσα να χωρέσει ένα ανακοπότηρο? Εάν μπορεί μια θάλασσα και ένας ωκεανός να χωρέσει σε ένα ποτήρι, αλλά τόσο είναι δυνατόν να χωρέσει το μικρό μυαλό του ανθρώπου, έστω εάν αϊστάει, έστω εάν είναι φιλόσοφος, έστω εάν είναι επιστήμον, να χωρέσει το μέγα μυστήριο? Εδώ έσφαλε ο Άριος. Εδώ έπεσε έξω ο Άριος από την περηφάνεια. Και δεν μπόρεσε να λύσει το μυστήριο και είπε τι είπε. Ευλαστήμησε. Τι ευλαστήμησε? Ότι ο Χριστός δεν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα, είναι ένα δημιούργημα. Από τα πολλά δημιουργήματα που δημιούργησε ο κόσμος, και ο Θεός είναι το πρώτο δημιουργήμα, όχι Θεός, αλλά κτίσμα. Ο δε Μέγας Αθανάσιος με επιχειρήματα καταγόνιστα, που επήρε από το Μέγα Οπλοστάσιο της πίστεως, αυτή την Αγία Γραφή,
με επιχειρήματα, λέγω, κατόρθωσε να νικήσει τον Άριο και να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ναι, Θεός, εδώ είναι το μέγα μυστήριο. Το Χριστό τον παραδέχονται και οι Τούρκοι, τον παραδέχονται και οι Κινέζοι, τον παραδέχονται και οι Ιάπωνες, τον παραδέχονται και όλοι. Αλλά ως Θεόν, όχι, εδώ είναι ο μεγάλος κόμπος. Σήμερα υπάρχουν πολλοί δήθεν μορφωμένοι που πήγαν στα σχολεία και είναι άλλοι και δεν παραδέχονται τον Χριστό. Τον παραδέχονται ως κοινωνιολόγο, ως ποιητή, ως φιλόσοφο, ως έξοχο προσωπικότητα, επάνω στο κράτος και Πλάτωνο, αλλά δεν υπογράφουν αυτό που υπέγραφε που φωνάζει σήμερα ο Άγιος Μέγας Αδράσιος. Θεός! Θεός είναι ο Χριστός! Θεός! Τον φωνάζουν η Αγία του Ζωή! Θεός! Τον φωνάζουν τα θαύματα, τα άπειρα θαύματα που έκανε! Θεός! Η Αγία του Δασκαλία! Θεός! Τον φωνάζει ο Ιορδάνης! Θεός! Τον φωνάζει ο Γολγοθάς! Θεός! Τον φωνάζουν και οι δαίμονες! Και οι δαίμονες ομολογούν ότι είναι Χριστός! Θεός! Και αν εμείς σιωπήσαμε και τα λιθάρια και οι πέτρες ακόμα θα φωνάξουν ότι είσαι Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Θεός λοιπόν, αυτό εκήρυξε. Και το εκήρυξε μεγαλοφόνος ο Μέγας Αθανάσιος εις την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε εις την νίκη της Μικράς Ασίας. Το 325 και το δόγμα αυτό της Αγίας Τριάδος, το δόγμα ότι ο Χριστός είναι Θεός, το υπέγραψαν 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων ήτο έξοχος ο Μέγας Αθανάσιος Διάκονος τότε. Εγγυηθεί ο Άριος, αλλά ο Άριος ήτο ισχυρός. Αλλά ο Άριος είχε φίλους στρατηγούς και βασιλείς και αυτοκράτορας και κατόρθωσε να συγκλονίσει ολόκληρον την Ρωσική Αυτοκρατορία. Και ήρθαν στιγμές που ο Μέγας Αθανάσιος έμεινε μόνο. Δεσποτάδες, παπάδες, καλόγυροι, λαός, μπροστά στη βία, μπροστά στα μέσα της βίας που χρησιμοποίησαν, υπέκυψαν και έγιναν αριανοί. Ένας μόνο, 50 χρόνια ολόκληρα, κρατούσε τη σημαία του Χριστού μας. 50 χρόνια, 5 φορές εξορίστηκε, σε σπηλιές, σε φαράγγια, σε έρημο, μακριά, διοκόμενος συνεχώς, αλλά σήμερα, στο 1976 ο πόλεμος εναντίον της πίστεώς μας έχει κορυφωθεί. Πολλοί έφυγοι διαφόρων χρωμάτων και αποχρώσεων οι οποίοι ζητούν να εκθεμελιώσουν την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Αλλά οι χειρότεροι εξ όλων των εχθρών οι οποίοι παρουσιάζονται εξ όλων των αρέσεων οι οποίοι εμφανίστηκαν στο πρόσωπο της γης από όλους εγένει τους πολεμίους της πίστεώς μας ο χειρότερος εχθρός που παρουσιάζονται που συγκλονίζει την Ορθόδοξη πίστη, τον ολόκληρο χριστιανισμό και ζητεί να εκθεμελιώσει τον χριστιανισμό είναι οι χιλιαστές. Αυτοί είναι αριανοί. Αυτοί είναι τα εγγόνια, οι χιλιαστές οι Ιεχωβάδες είναι τα εγγόνια και τα τρισέγγωνα του Άριου. Ότι επίστευε ο Άριος, πιστεύουν και αυτοί. Κτίσμα, έλεγε ο Άριος των Χριστών, κτίσμα, λένε και αυτοί στις γραμματά. Μισούν των Σταυρών, μισούν τους Αγίους. Μισούν τους Αγίους. Τον Άγιον δε εκείνο που μισούν περισσότερο από όλους ποιος είναι. Δεν θέλουν να ακούσουν το όνομά του. Αφρίζουν. Όπως ο λυσσασμένος σκυλί αφρίζει, έτσι και οι χιλιαστές, άμα ακούσουν το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου, αφρίζουν. Τον θεωρούν. Τον δεν άλλον τον ονομάζουν αδελφό. Αδελφός τους. Είναι αδελφός τους. Κασίγνητος γνήσιος αδελφός τους. Τι ούτε είναι. Τι πρέπει να κάνουμε. Είναι και αυτό ένα φρούτο που μας ήρθε από την Αμέρικα. Είναι και αυτό μια πλάνη η οποία ήρθε από την Αμερική με βαλίτσες δολάρια και προσπαθούν το φτωχό μας λαό, το μαρτυρικό μας λαό με τα δολάρια οι Αμερικάνοι. Δεν πολιτολογώ αυτή την ώρα, όχι έξω από κάθε πολιτική, αλλά σας ομιλώ ότι κινδυνεύουμε την ώρα αυτή από τα δολάρια των Αμερικάνων. Ήταν από την Αμερική οι χιλιαστές με δολάρια και το σκοροπάνε τα δολάρια στις πόλεις, στα χωριά, μέχρι την Πρέσπα, μέχρι τα φτωχά, μέχρι τις στάνες, δολάρια από τα γεύτα ολόκληρες. Τριάκοντα αργυρία του Ιούδα. Και όπως ο Ιούδας επόλυσε τον Χριστό για 300 αργούρια. Έτσι δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στην πατρίδα που είναι έτοιμοι να πουλήσουν την πίστη των πατέρων τους. Με αντί 300 αργυρίων, αντί δολαρίων σημερινών χρημάτων. Αλλά όχι, 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 το πιστεύω και ο δάντος. Γνωρίζω τον ελληνικό λαό.
Είναι μόνο ανάγκη ο λαός μας να διαφωτιστεί. Είναι ανάγκη ο λαός μας να γνωρίσει τον κύριο αυτό. Να αφυπνιστεί ο λαός μας. Και υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι ο λαός αφυπνίζεται. Παραδείγματα, προχτές στη Λατιά, νύχτα η ώρα, τους προστατεύει το κράτος. Δεν μπορεί χωροφύλακας της πλησιάς. Δεν μπορεί. Είναι προστατευόμενη της Αμερικής και εφόσον είναι προστατευόμενη της Αμερικής, είναι και προστατευόμενη της Ελλάδας. Θα πω πικρό λόγο. Πικρό λόγο. Κυριαστής δεν τολμά να πάει στην στη Μόσχα. Κυριαστές έρχονται εδώ. Διότι δυστυχώς βρισκόμαστε υπό την αμπρέλα των Αμερικάνων και πρέπει δηλαδή η Αμερική κοντά στα άλλα να μας διαλύσει την πίστη μας. Μάλιστα. Αλβάνια να πάει χιλιαστής, Σερβία να πάει χιλιαστής, Βουλγαρία να πάει χιλιαστής, Τουρκία να πάει χιλιαστής, μόνο εδώ στην Ελλάδα. Πίσω από αυτούς έχουν την Αμερική. Δεν κατηγορώ την Αμερική, διότι υπήρξε μια χώρα η οποία μας ωφέλησε, μας συμπεριέτησε, αλλά την ώρα αυτή θα μας κάνει κακό μεγάλο, διότι αυτή προστατεύει σκανδαλωδώς. Σκανδαλωδώς. Εάν σας πω ότι στην Αθήνα κάτω, ότι ο πρεσβευτής της Αμερικής διαμαρτυρήθηκε εντονότατα εις του Υπουργείου της Παιδείας, διότι ένας δάσκαλος εράπησε έναν μαθητή του γυμνασίου, διότι ο μαθητής δεν έκανε το σταυρό του. Το πιστεύετε? Υπό την προστασία λοιπόν των Αμερικάνων με τα δολάρια τους, τα άσχημα δολάρια τους, είναι οι κύριοι αυτοί χιλιαστές. Και εμείς λοιπόν πρέπει να αποδείξουμε ότι παραπάνω από τα δολάρια και παραπάνω από τα μάρκα και παραπάνω από τα ρούβλια και παραπάνω από τα χρήματα του κόσμου είναι η πίστη σήμερα. Είναι ώρα να τα αποδείξουμε. Και τα αποδεικνύουν οι Έλληνες. Στη Λατιά έφτασαν πρωί-πρωί. Αστυνομία δεν μπορούσε να τους κάνει τίποτα. Εντολή δεν τους πειράζουν. Ελέγχουν οι δαίμονες να κινούνται επί της Ελλάδας. Αλλά είναι ο λαός σκουρός. Μόλις στη Λατιά στο χωριό αυτό παρουσιάστηκαν, ανεβήκανε πάνω στα καμπαναριά και χτυπούσαν νεκρικά μία ώρα ολόκληρο στη Λατιά. Και δεν τολμήσαν να μπουν μέσα. Φεύγουν από εκεί πάνω σε άλλο χωριό το ίδιο. Αλλά και εδώ η Πτολεμαίδα πρέπει να ομολογήσω, απέδειξε ότι είναι γνήσια παιδιά του Πόντου. Απέδειξε ότι είναι γνήσια παιδιά της Μικροστασίας. Απέδειξε ότι είναι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι για να πουλήσουν την πίστη των αντιδολαρίων. Κανένας κινηματογράφος δεν δέχτηκε να γίνει μέσα τόπος γεντρώσεως χιλιαστών. Επάνω δε εις τη Φλόρινα πήγαν οι χιλιαστές και υπεσχεθήκανε 100.000 δραχμές. 100.000 δραχμές. Πού τις βρίσκουν? Υπεσχεθήκαν 100.000 σε μια φτωχιά κυρία που εξουσίαζε τον κινηματογράφο και της έλεγαν φτωχιά είσαι, κινηματογράφος κλείνει, πελατεία δεν έχει, φίλμ δεν υπάρχουν, του δίνουμε 100.000, άφησε μας να κάνω μια ώρα συγκέντρων χιλιαστών και η κυρία αυτή φτωχιά τι απήντησε? Γνήσιος απόγονος ορθοδόξων, παιδί του μεγάλου Αθανασίου. Τι απήντησε? Όλα τα δολάρια της Αμερικής δεν μου δώσετε, θα πεθάνω φτωχιά. Μα χιλιαστής δεν βάζουμε στο κινηματογράφο. Αυτή θα είναι απάντηση όλων μας. Και πρέπει λοιπόν σήμερα η εορτή του Μεγάλου Αθανασίου, μικροί και μεγάλοι, οι δάσκαλοι και μαθητές, όλοι μας ανεξαρτήτως, να δημιουργήσουμε μια ασπίδα, απρόκειτο ασπίδα, επάνω στην οποία να μην μπορέσει να εισχωρήσει η αίρεση των χιλιαστών, αλλά όλοι μας με μια ψυχή, με μια πνοή, με ένα αίσθημα να καταπολεμήσουμε τις αιρέσεις και τότε πραγματικώς θα έχουμε την προστασία της Αγίας Τριάδος και θα έχουμε την ευλογία του Μεγάλου Αθανασίου, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάζουμε σήμερα. 25 Ιανουαρίου 1976, ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Ευρισκόμεθα εις τον πρώτο μήνα του έτους. Ο μήνα αυτός, ο Ιανουάριος, ονομάζεται μην ο μήνας των πατέρων. Γιατί άραγε ονομάζεται ο μήνας αυτός μήνας των πατέρων? Ονομάζεται ούτω πως ο μήνας αυτός διότι στο μήνα αυτό εορτάζουν πολλοί πατέρες. Μα ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες? Όταν ο κόσμος λέγει πατέρες εννοεί τους άντρας εκείνους που έρχονται εις γάμων νόμιμων και δημιουργούν οικογένεια και γεννούν παιδιά και εκτελούν το θέλημα του Θεού και είναι άξιοι παντός σεβασμού. Και ιερών καθήκον των παιδιών είναι να σέβονται τους γονείς. Είναι εντολή του Θεού.
θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ευσυγέννηται επί της γης. Και αλίμονος στα παιδιά εκείνα τα οποία δεν σέβονται ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Άξιοι σεβασμού είναι οι γονείς μας. Αλλά εκτός των φυσικών πατέρων υπάρχουν και άλλοι πατέρες. Ποιοι είναι οι πατέρες? Οι πατέρες είναι οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές. Εκείνοι οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές οι οποίοι κατορθώνουν να εμπνεύσουν εις τα παιδιά, εις την νεολαία, τα υψηλά και μεγάλα ιδανικά. Πώς γνωρίζετε όλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πατέρα τον Φίλιππο, αλλά είχε και διδάσκαλον υπέροχον, μοναδικόν διδάσκαλον τον Αριστοτέλη. Όταν ρώτησαν τον μικρόν Αλέξανδρον ποιον αγαπάει περισσότερο, εκείνος απήντησε ότι αγαπώ τον πατέρα μου, ευγνωμονώ τον πατέρα μου, αλλά περισσότερο αγαπώ και ευγνωμονώ τον διδάσκαλόν μου. Και όταν τον ρώτησαν γιατί, απήντησε: εις μεν τον φυσικόν πατέρα μου οφείλω το ζήν, εις δε τον διδάσκαλό μου τον Αριστοτέλην οφείλω το ευζήν, διότι με έμαθε πώς να ζω και να συμπεριφέρομαι εις τον κόσμο. Πατέρας λοιπόν οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές οι εμπνευσμένοι, αλλά στην γλώσσα της Εκκλησίας μας πατέρας με όχι πλέον πι μικρό αλλά με πι μεγαλαίο και παλαίο, πατέρας λέγονται οι έξοχοι εκείνοι εκκλησιαστικοί άνδρες οι οποίοι με την Αγία των Ζωή, με τους αγώνας τους κυρούς τους οποίους διεξήγαγαν εναντίον της πλάνης και της αμαρτίας, με τα σοφάση γραμματά τους συνετέλεσαν εις την στερέωση και στην εξάπλωση της Ορθόδοξου πίστεως και εξακολουθούν μέχρι σήμερα με τα σοφά συγγραμματά του να είναι οι δάσκαλοι και οι πατέρες της Οικουμένης. Τι ούτων πατέρων ο μήνα αυτός εορτάζεται η μνήμη τι ούτων πατέρων. Πρώτη του μηνός εορτάζει ο Μέγας Βασίλειος, περί του οποίου μιλήσαμε νομίζω στην εορτή του. Στις 10 του μηνός εορτάζει ο αδελφός του, ο Γρηγόριος ο Νήσης, ο φιλόσοφος πατήρ της Εκκλησίας. Στις 17 του μηνός εορτάζει ο Μέγας Αντώνιος, ο διδάσκαλος και καθηγητής της Ερήμου. Στις 18, την προηγουμένη Κυριακή, εορτάζεται ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άτλας αυτός. Ον τρόπον ο αρχαίος Άτλας εσήκων επί των ώμων του κατά την παράδοση των μύθων ολόκληρων την γην, ούτω πως και ο Μέγας Αθανάσιος εσήκωσε επί των στερεών ώμων του ολόκληρων την Ορθόδοξον πίστη. Ένας εναντίον μυρίων. Τη Δευτέρα που μας πέρασε σε ένα μικρό χωριό της περιφερίας μας στην Κρυόβρηση Πτολεμαΐδος εορτάσαμε και πανηγυρίσαμε την εορτή του Μάρκου του Ευγενικού, του Εφέσου, του ήρωας εκείνου, ο οποίος δεν προσεκίνησε τον Πάπα, αλλά αντέταξε το ισχυρόν όχι εναντίον των αξιώσεών του. Σήμερα, αν δε, 25 του μηνός, εορτάζομαι τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός Εκκλησίας, του Γρηγορίου, του Θεολόγου, του Ναζένζινου. Στις 28 εορτάζομαι τον Εφραίμ, την Αηδώνα αυτή, ο οποίος έψαλε γλυκύτατα το άσμα του Ιησού. Το τέλος του μηνός, πάλι πατέρες, οι τρεις μεγάλοι πατέρες, οι τρεις αστέρες, πολύποτοι. Ο Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιερός Χρυσόστομος. Ιδού διατί λοιπόν ο μήνας αυτός ονομάζεται μην πατέρο. Θα μου επιτρέψετε αγαπητοί μου σήμερα αντί ερμηνείας Ευαγγελίου και Αποστόλου να σας είπω λίγες λέξεις, πολύ λίγες λέξεις γύρω από τον ήρωα αυτόν της πίστεώς μας, από τον Γρηγόριο των Θεολόγων του Ναζενζινών, του οποίου την αναμνήμη εορτάζουμε σήμερα. Πατρίστου, κανείς δεν γεννήθηκε από βράχο, ούτε από τα φεγγάρια ήρθαμε. Από αυτή την τολέφωρον γην εγεννήθημε. Πατρίς του ποια είναι. Ποια άλλη παρά η μικρά Ασία, η Άγιοι, η Αγία Γη, που είναι ποτισμένη με τα αίματα μαρτύρων, μυριάδων μαρτύρων. Πατρίς του η μικρά Ασία. Χωριόν του ένα μικρό και ασήμαντον χωρίον έξωθεν της Κεσαρίας, Ανζιαζινός λεγόμενον. Εκεί εγεννήθη από γονείς εκ πατρίδας και εξόχους. Η εξαίρετος δε γυναίκα ήτο η μητέρα του, η πασίγνωστος νόνα. Σπανία γυναίκα, εκ των σπανιωτάτων εκείνων γυναικών που εγέννησε το πνεύμα του Ευαγγελίου.
Αυτή η γυναίκα, η Αγία, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου, είχε ένα πόθο, ένα ευγενικό πόθο. Ποιος ευγενικός πόθος που έχει και έφλεγε τα στήθη της Αγίας γυναικός, της νόνας, της μητρός του Αγίου Γρηγορίου? Πόθος θεούτος δεν τον βρίσκω σήμερα. Εάν είστε μέσα στον ναό 100 γυναίκες, βάζω στοίχημα. 200 γυναίκες, ούτε μία από εσάς δεν έχει θεούτον πόθο. Ούτε εσείς, ούτε οι άλλες γυναίκες της αριστοκρατίας, των μεγάλων, των υπουργών, των ομαρχών, των που εγέμισε ο κόσμος, ούτε μία από αυτές τις γυναίκες της λεγόμενης αριστοκρατίας, οι οποίοι διαπρέπουν τους χορούς και τις διασκεδάσεις και στα πάρτι και στους εξάλλους εν γέννη χορούς, ούτε μία από αυτή δεν έχει τον πόθο αυτό. Ποιος ο πόθος? Να την αξιώσει ο Θεός να γεννήσει αγοράκι. Και το αγοράκι της τι να γίνει? Τι να γίνει, δικηγόρος, γιατρός, μηχανικός, επιστήμον? Να γίνει ιερέας, να τον αθρώσει στον Θεό. Μια μητέρα σήμερα έχει τον πόθο αυτόν, τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, ποτέ παπάς, πόπο. Γιατί να γίνει παπάς? Να γίνει να εμπέζεται από τα καθάρματα και τους δεντυπόηδες και να μην τολμάει να περπατήσει στους δρόμους και να μπει στα αυτοκίνητα και μέσα στους δρόμους. Όχι λοιπόν παπάς. Και το αποτέλεσμα, ειδού, σήμερα που εορτάζετε εσείς εδώ πέρα, σκεφτείτε ότι χίλια χωριά, ναι χίλια χωριά, ναι χίλια χωριά στην Ελλάδα δεν έχουν ιερείς. Δεν χτυπάει καμπάνα. Γιατί? Ποιος δεν είναι παπάς? Δικηγόροι όσο θες. Όλα τα Βαλκάνια δεν έχει τόσο δικηγόρος όπως η Ελλάδα. 25-30 χιλιάδες. Καθηγητή άλλοι 30. Γιατροί άλλοι 25 χιλιάδες. Απόφοιτοι γυμνασίου εκατοντάδες. Γέμισαν βουνά και ραχούλες από εγγραμμάτους. Παπάς! Ιδού! Δι' αυτή λέγω ότι η νόνα, η έξοχος αυτή και πλουσία γινή της Μικράς Ασίας, είχε μέσα πόθων ευγενέστατων να κάνει το παιδί της και παρακαλούσε με δάκρυες τον Θεό. Και όντως ο Θεός της έδωκε ένα έξοχο αγοράκι, της έδωκε τον Γρηγόριο. Και ο Γρηγόριος πότε γεννήθηκε? Εγεννήθηκε το 325. Εγεννήθηκε το έτος εκείνο που συνεκροτείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και διακρίνεται το από την μικρά του ηλικία δια την ευφυΐα του, η γάπα τα γράμματα. Ο πατέρας του είχε όλα τα μέσα, τον έστειλε καταρχάς στην Κεσάρια, από την Κεσάρια τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια, από την Αλεξάνδρεια την έστειλε στα Αθήνα, στο κέντρο των επιστημών και των τεχνών, και εκεί εσπούδασε μαζί με τον Ιουλιανόν τον Παραβάτη, από τον οποίο δεν επηρεάστηκε ο δόλος, αλλά τον αντίον τον ήλεξε δρυμύτατα. Είχε δε φίλων φίλτατων τον Βασίλειον, με τον οποίον συνεδέθη με άνοιχτον δεσμών φιλίας εις τροπονώστε. Η φιλία του Γρηγορίου και Βασιλείου είναι υπόδειγμα φιλίας εις τον κόσμο, και να λέγεται περί αυτών ότι ήσαν δυο κορμ, ήταν μία ψυχή σε δυο κορμιά. Αλλά δεν εμορφώθη μόνον κοσμικός. Δεν εξέμαθε μόνο τη φιλοσοφία και ρητορική και μαθηματικά και αστρονομία και άλλες επιστήμες. Και έγινε ούτως υπήν ένας από τους πλέον μορφωμένους άνδρας της εποχής του. Εκτός της παιδείας της κατακόσμων, εμορφώθη, εφρόντισε να μορφωθεί κατά Χριστόν. Εφρόντισε να αποκτήσει παιδεία χριστιανική. Εφρόντισε να γίνει χριστιανός πραγματικός. Και σπούδασε εις δύο μεγάλα πανεπιστήμια. Όποιος δεν σπουδάσει αυτά, δεν τα σπουδάζουν σήμερα οι άνθρωποι τα δύο αυτά πανεπιστήμια. Όλα στα σχολεία, από τον υπηαγωγείο μέχρι ακαδημίας και μέχρι σχολών να περάσεις, ένα σχολείο είναι, άλλα σχολεία είναι ανώτερο, είναι ο φόβος του Θεού. Επιστήμη εστί το φοβήστε των Θεών, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και σπούδασε στο σχολείο του Χριστού μας ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πέρασε από δύο πανεπιστήμια. Το ένα, ποιο είναι το πανεπιστήμιο? Η έρημος, η έρημος, ναι η έρημος. Δεν ακούσατε ποτέ εδώ στην εκκλησία να λέγει μακαρία της ερημικής θεϊκό αεροτυπτερωμένης? Ναι στην έρημο, που έζησε ο Ηλίας ο Θεσβήτης. Ναι στην έρημο, την πέρα του Ιορδάνου, όπου έζησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ναι στην έρημο, όπου έζησαν ασκητές και φιλόσοφοι. Ναι στην έρημο, όπου έζησε και ο Χριστός 40 ημέρες. 40 ημέρες. Στην έρημο λοιπόν, εκεί εσπούδασε ο κοντά τους ασκητάς φιλοσόφους, και εκεί στην έρημο εμελέτησε τρία βιβλία, τα οποία δεν τα ανοίγουμε εμείς. Τρία βιβλία φτάνουν, δεν χρειάζεται άλλα βιβλία. Το ένα βιβλίο
Δεν το έχουμε ανοίξει. Ούτε εγώ που σας ομιλώ, ούτε εσείς που έχουμε ανοίξει. Είναι ο εαυτός μας. Είναι το γνώσεις αυτό. Κανείς μας δεν γνωρίζει τον εαυτό του, κατά βάθος και πλάτος. Εάν γνωρίζαμε τον εαυτό μας, θα ευκρίταμε προς την άβυσσον την οποία εγκλεί ο εαυτός μας. Το γνώσεις αυτόν, το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο είναι επίσης ο πάγκαλος κόσμος, ο ένας ο ουρανός, τα δημιουργήματα του Θεού, τα οποία φωνάζουν ότι ο Θεός είναι ο ποιητής και δημιουργός του κόσμου ολοκλήρου. Το τρίτο βιβλίο, μικρόν μεν, αλλά το υψηλότερο εξ όλων των βιβλίων είναι η Αγία Γραφή. Τα τρία αυτά βιβλία μελέτα. Ούτε μεν έριπτε βλέμμα μέσα εις τον εαυτό του και φώναζε η λάστη τιμή το μαρτωλό. Ούτε δεν έριπτε βλέμμα εις τον ουρανό, στα άστρα του ουρανού και έλεγε ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποιήσιν χειρών. Αναγγέλλεται στο ρέμα. Ούτε δεν έριπτε ένα βλέμμα μέσα στην Αγία Γραφή και έβλεπε το πάγκαλον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι η γάπα υπερμέτρος. Στην άλλη μόνο. Αλλά υπέρ πέρασε κι άλλο πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο? Το άλλο πανεπιστήμιο που αν το περάσεις δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος. Ποιο είναι το άλλο πανεπιστήμιο? Είναι ο πόνος. Είναι η θλίψη. Είναι η περιπέτεια της ζωής. Όποιος δεν έκλαψε, όποιος δεν εμούσκεψε το προσκέφαλό του με δάκρυα, δεν εγνώρισε τι θα πει ζωή. Μάλιστα. Δι' αυτό στη σημερινή νεολαία, η οποία έχει όλα τα αγαθά, δεν γνωρίζει τι θα πει ζωή. Αλλά έρχονται, προφητεύω από τις θέσεις ως τράπης, έρχονται ο δετυμπόας εκείνος ο οποίος κάθεται το μεσημέρι στο τραπέζι και πετάει το πιάτο το γεμάτο, διότι δεν του αρέσει, θα πεινάσει και θα κλάψει πολύ και τότε θα αισθανθεί την ζωή. Εάν δεν πεινάσουμε, αν δεν υψίσουμε, αν δεν υποφέρουμε, αν δεν κλάψουμε, δεν γνωρίσαμε την ζωή. Και έκλαψε πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Υπέφερε. Πρώτα-πρώτα διότι απέθανε η μητέρα του, η έξοχος γυναίκα την οποία έκλαψε, απέθανε ο πατέρας του, απέθανε η αδελφή του η Γοργονία, απέθανε ακόμα περισσότερο ο Μέγας Βασίλειος τον οποίον εθρύνησε περισσότερο από τον πατέρα του. Εκινδύνευσε να πνιγεί ταξιδεύων από την Μικρά Ασία και διερχόμενος στο πέλαγος του Αιγαίου. Κοντά εκεί στη Ρόδο εναβάγησε και κινδύνευσε και υπεσχέθη εις τον Θεό να μείνει αφοσιωμένος στον Θεό. Εκινδύνευσε, υπέφερε ακόμα από τους κακούς συμμαθητάς του, οι οποίοι τον ενέπαιζαν και τον μωρόδευαν. Αλήτε που είχε γεμίσει τότε η Αθήνα με τα σμακράς, είχαν και αυτοί τότε στην εποχή, δεν τίποτα, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Όπως τώρα υπάρχουν μακρυμάλιδες, έτσι στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου στην Αθήνα, παιδιά πλουσίων και αθείων ανθρώπων, περιφέροντος σαγέλε, σαν κοπάδια μέσα στις Αθήνας και δημιουργούσαν θόρυβον. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, δύο δρόμους εγνώριζε. Δύο γνώριζε. Έναν δρόμο που πηγαίνει στην Εκκλησία και έναν δρόμο που πηγαίνει στο σχολείο και πανεπιστήμιο του. Υπέφερε από τους κακούς συμμαθητάς του, τη συμβητά του. Υπέφερε από τους ανθρώπους, εξελέγει επίσκοπο σε μια μικρά πόλη, την λεγόμενη Σάσιμα, αλλά οι κάτοικοι της Σασίμου αγρίκοι και βάρβαροι, δεν το ειστέσιν να νοήσουν τι ο μεγάλο του το πνεύμα του Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπέφερε από τους επισκόπους, υπέφερε από τους αιρετικούς, υπέφερε από τα πνευματικά του παιδιά. Από τα πνευματικά του παιδιά. Όσα έκλαψε ο Μέγασεν, ο Γρηγόριος δεν έκλαψε από όλες τις άλλες περιπετίες. Από τα παιδιά του, όπως εσείς κλέφτηκε, υποφέρετε από τα παιδιά σας. Και ο πόνος της μάνας και του πατέρα είναι μεγάλος, ούτω πως και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος υπέφερε από τα πνευματικά του παιδιά. Από ένα μάλιστα το μάξιμο, τον οποίο πήρε πτωχό παιδί στο σπίτι του, στην αυλή του, τον χειροτώνησε διάκανο, τον έκανε πρεσβύτερο, τον έκανε αρχιμανδρίτη, τον εντύπησε, υπράχθηκε μαζί του ακόμα. Και αυτός τον επλήγωσε πολύ περισσότερο από τον επλήγωσε και έκλαιγε και αναστέναζε. Υπέφερε από τους Αριανούς και τους εχθρούς. Δύο δολοφονίες έκαναν αντίον του. Υπέφερε από τους εχθρούς. Την ώρα που εκείνεται ο γίγας αυτός του άμπονος, ο φιλόσοφος και ποιητής, την ώρα αυτή που εκείνεται, εχθροί του εισήθανε στον αιών και ήρθαν να τον ιδοβολούν, να πετούν πέτρες. Και παρολίγο θα εφώνευον εντός του ερουβήματος επί του ρουάμβολος. Υπέφερε. Αλλά ενίκησε. Και ενίκησε γιατί είχε μαζί το λαό. Εάν τον εγκατέλειψαν πνευματικά του τέκνα. Εάν πνευματικά του τέκνα εμφάνισαν αχάριστα και ανάλογα και βάρβαρα. Προσπαθούν τα ποικιλοτρόπος να το μειώσουν μέσα στον λαό
οι Αρμιανοί που τον πολέμησαν εισοδός, οι ανδολοφόνοι εζήτησαν να τον εμπήξουν το εγχειρίδιο, εάν ο πατέρας του και η μητέρα του απέθαναν, αυτός είχε θεόν, τον τριαδικών θεόν, τον ενδριάδη θεόν, επίστευε στον πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα, στις λήψεις τα μεγάλας, έλεγε πάντοτε Αγία Τριάς, Αγία Τριάς, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, ελέησαμε των αμαρτωλών. Και με αυτό το άσμα των ασμάτων ετερέθησε τη ζωή του. Παρετή, δεν υπέφερε πλέον την κακία, δεν υπέφερε τα συκοφαντία τη διαβολά, και υπέβαλε παρέτηση και εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και πήγε στην έρημον, μακράν στην έρημον, εκεί στην έρημον. Και εκεί έφτιασε τραγούδια, γλυκύτατα τα τραγούδια. Αυτά που ακούμε, δεν θέλω να μακρύνω των λόγων, συντομεύω των λόγων. Αυτά τα τραγούδια που ακούμε εδώ στην Εκκλησία, Εκκλησία, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Τα Χριστούγεννα και αυτό που ακούμε, Αναστάσιο σήμερα λαμπριθώμε λαοί, είναι του Γρηγορίου του Θεολόγου. Αυτός ήταν ο ποιητής, ανώτερος, ενίσχυε τον Πίδαρον και τους άλλους ποιητάς. Και τέλος, τερμάτισε την ζωή του εις χάριμον, σε ένα σκητήριον μόνος κατά μόνας, Θεός εστρεφόμενος και αυτό. Το δε λείψανόν του, ότο λείψανόν του, το Άγιο του λείψανον. Ο Γρηγόριος, δεν θέλω, θα είναι μακρός ο λόγος. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, μικροί Άγιοι, τιμώνται υπερμέτρως. Αντιθέτως, γίγαντες της επιστήμης των τεχνών, φιλόσοφοι, μεγάλοι, στερώσαν της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος, ο θεολόγος, αντιπαρέρχονται ανεπισήμως. Ο Γρηγόριος, το λείψανόν του το Άγιον, είτε εις την Αριανζινόν, είτε εις την Καπαδοκίαν, μέχρι το 1922, ότι οι προσφυγές μας δεν πήραν τίποτα. Τίποτα δεν πήρανε, μόνο κρατούσαν στα χέρια τους το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου και το έφεραν εδώ στην γη, την πατρική μας γη στην Ελλάδα. Και όσοι θέλουν, δυνατόν να το επισκεφτούν, είναι έξω από την Καβάλα, στο κάρβαλι της Καβάλας, εκεί είναι το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου, του οποίου σήμερα εορτάζει ολόκληρος η Καβάλα και τον περίχωρο. Τι ούτως είναι το πατήρ ο Μέγας Γρηγόριος. Τι έχουμε, ένας εκ των τριών ιεραρχών, ο οποίος και πάλι θα εορτάσει την προσεχή Παρασκευή εδώ. Και επειδή την Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ για ανώτερων λόγων, γι' αυτό ομίλησα σήμερα περί ενός εκ των τριών ιεραρχών, εδώ, στην Ελλάδα. Τι διδασκόμεθα, αγαπητοί, δύο πράγματα. Το πρώτο διδασκόμεθα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Διότι μέσα στην Εκκλησία, στις δύσκολες στιγμές, αναδεικνύει όπως το έθνος μας. Αν διαβάσετε στην ιστορία του έθνος, σε στιγμές που το έθνος αυτό κινδύνευε, να, και γεννάτο μες στο έθνος ένας μεγάλος άνθρωπος. Και έπαιρνε το έθνος αυτό και το ύψωνα μέχρι τα άστρα του ουρανού. Σειρά, η ιστορία του έθνος είναι σειρά ηρώων, αλλά και η ιστορία της Εκκλησίας είναι σειρά ηρώων. Λοιπόν, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι ανέδειξε μες στην Εκκλησία του, ότε μεν τον Μέγα Βασίλειον, ότε τον Μέγα Αθανάσιον, ότε τον Μάρκον των Ευγενικών, ότε Γρηγόριον των Θεολόγων, ότε Μέγα Αντώνιον, σειρών ανδρών, οι οποίοι κράτησαν υψηλά το λάβαρο της Ορθοδοξίας μας. Θα τον ευχαριστήσουμε τους πατέρας. Αλλά συγχρόνως έχουμε να διδαχθούμε ένα πράγμα, ότι ο Μέγας Γρηγόριος πέρασε από το καμίνι, όπως το χρυσάφι περνάει από το καμίνι. Το ρίπτουν το μέσα στο καμίνι και καθαρίζει ο χρυσός, έτσι και ο άνθρωπος και ο Γρηγόριος επέρασε από το καμίνι ως χρυσός ένα χωνοφτερείο εδίμηση. Τι δασκόμεθα, αδελφοί μου, θες να ζήσεις, είσαι χριστιανός, θες να ζήσεις χριστιανική ζωή, κρατάς την πίστη σου, κρατάς, τι σου στοιχίζει ο χριστιανισμός. Διότι απλώς έρχεσαι εδώ πέρα και ανάβεις το κερί σου και κάνεις μια μετάνια και χασμουργέσαι την ώρα κατά την οποία βγαίνει το Ευαγγέλιο και τα Άγια των Αγίων, θα σε πω χριστιανών, πες μου τι σου στοιχίζει ο χριστιανισμός. Τι σου στοιχίζει? Το Μέγα Χριστός τον Γρηγόριο εστίχησε πολύ σε διωγμούς, σε καταδιωγμούς, επέρασε από κινδύνους ως χρυσός έχω ένα αυτηρίο. Λοιπόν, είσαι πιστός, θα διωχθείς. Είσαι χριστιανός, θα διωχθείς. Είσαι μάνα φιλόστεργος, είσαι πατέρας, είσαι υπάλληλος, καθήκοντος, και δεν είσαι μασόνο και ρωτριανός, και δεν είσαι άνθρωπος κόλαξ, αλλά είσαι άνθρωπος με συνείδηση. Εν το κόσμο τούτο, θα υποβαίνεις. Είναι νόμος της ζωής. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς είσαι ευθύνης στην Βασιλεία του Θεού. Και λέγει ακόμα το Πνεύμα το Άγιον, ότι οι θέλοντες ευσεβώς δεν διωχθήσονται. Μακάρι λοιπόν να μας αξιώθει ο Θεός. Και εγώ τον εαυτό μου δεν τον βλέπω. Όταν κινδυνεύω,
και έχω πολλές περιπέτειες και εγώ εις τον βίο μου, και δι' αυτό ο βίος των πατέρων με συγγίνει βαθύτατα μέσα 40 χρόνια, όταν βλέπω να μένονται εναντίον μου εχθροί μου, τότε δοξάζω τον Θεό και λέγω Αυγουστίνε κάτι πράττει στον κόσμο. Σε πολεμούν όταν αγωνίζεσαι. Τους νεκρούς δεν πολεμούν. Των νεκροταφείων δεν τους πολεμούν. Είναι θαμμένοι μέσα στο νεκροταφείο. Όσοι λοιπόν νεκροί, ζωντανοί, χριστιανοί, πιστοί, αφοσιωμένοι, παιδιά του Γρηγορίου, παιδιά του Βασιλείου, παιδιά των μεγάλων πατέρων, να συνεχίσουμε την πορεία μας, ώστε η γη αυτή των πατέρων μας να είναι γη αγία, διαπρεσβειών του Γρηγορίου, του Θεολόγου και πάντων των Αγίων. Αμήν.